Βλέπουμε να ζούμε πάλι διαπραγματεύσεις με μια κοινωνική κυβέρνηση του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς όσον αφορά την οικονομική πολιτική και την επόμενη μέρα της οικονομικής πολιτικής. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έτσι είναι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Νομίζω ότι... Δεν μας επιβάλλουν μέτρα, δεν μας επιβάλλουν με το ζόρι μέτρα, δεν προχωράμε σε μειώσεις. Ναι, γιατί ζούμε σε ένα μεταμνημονιακό μνημόνιο. Οι κατευθύνσεις και το ουσιαστικό περιεχόμενο των μέτρων έχουν ήδη προαποφασιστεί. Γιατί όταν ένα κράτος, κύριε Κλώσσα, έχει συμφωνήσει ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να έχει 3,5% πλεονάσματα πρωτογενής στον προϋπολογισμό του, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει αυτό για τα λαϊκά στρώματα, για τις λαϊκές οικογένειες. Να πούμε απλά ότι αυτά τα πρωτογενή, τα ματωμένα όπως λέμε εμείς πρωτογενή πλεονάσματα, δεν είναι τίποτε άλλο από τα ελλείμματα των λαϊκών οικογενειών στην παιδεία, στην πρόνοια, στην υγεία, στην καθημερινότητά τους. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν αυτά είναι δεδομένα. Βλέπουμε τους θεσμούς, την Τρόικα τέλος πάντων, όπως θέλετε πέστε το, να επιμένουν στις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, να καλούν τη νέα κυβέρνηση να τη σεβαστεί. Βεβαίως η νέα κυβέρνηση δηλώνει ότι θα τη σεβαστεί και με το παραπάνω. Και οι διαπραγματεύσεις έχουν να κάνουν με επιμέρους ζητήματα, με δευτερεύοντα ζητήματα για, για τα τρέχοντα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Έτσι κι αλλιώς το περιεχόμενο της οικονομικής πολιτικής νομίζω ότι είναι δεδομένο. Έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν γνωστό στον κόσμο ακόμα και στις εκλογές όταν πήγαινε να ψηφίσει. Γι' αυτό και οι περισσότεροι από αυτούς που επέλεξαν είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΣΥΡΙΖΑ τους επέλεξαν με μια βαριά καρδιά, όπως λέμε εμείς, το συναντούσαμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Θα επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, με ό,τι σημαίνει αυτό. Το παράδειγμα της ΔΕΗ είναι χαρακτηριστικό για το πού οδηγείται και πώς θα φορτωθούν πάλι στα λαϊκά στρώματα και στις λαϊκές οικογένειες τα σπασμένα της πολιτικής της απελευθέρωσης στη ΔΕΗ. Θα έχουμε περικοπές, από ό,τι φαίνεται, προνοιακών επιδομάτων περαιτέρω με το σφαγείο του ΚΕΠΑ, των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, με εκείνα τα έβηχα περί λειτουργικής αναπηρίας. Θα έχουμε μια σειρά από μέτρα και από περικοπές. Και όσο για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, αυτές από ό,τι καταλαβαίνουμε και από όσα λένε, δεν θα αφορούν γενικευμένα και οριζόντια όλους, αλλά ειδικές κατηγορίες. Όλα φωνάζουν δηλαδή ότι πρόκειται πάλι για φοροελαφρύνσεις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και οι λαϊκές οικογένειες θα έχουν την ίδια ακριβώς. Κύριε Κοντονή, βλέπετε να πω. Ο κύριος Δελή, για να κλείσω. Ένα σύντομο σχόλιο, δεν ξέρω, έχω πολύ λίγο χρόνο προφανώς. Έχετε πολύ λίγο χρόνο. Για την οικονομική πολιτική. Υπήρχε κριτήριο... διπολισμός και στο τραπέζι. Φανταστείτε τι έχουμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα. Το κριτήριο για μας για την επιτυχία ή μη της οικονομικής πολιτικής είναι η καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας. Από όλους αυτούς τους αριθμούς που βελτιώνονται, από τα επιτόκια που πέφτουν, το ερώτημα είναι απλό. Τι κερδίζει η λαϊκή οικογένεια? Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι? Τι κερδίζουν οι άνεργοι? Απολύτως τίποτα, κύριε Κλώσσα. Αυτή είναι η απάντηση. Όσο για το αρχικό θέμα με το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή, επιτρέψτε μου και εδώ ένα σχόλιο για τις περιβόητες κυρώσεις εντός πολλών εισαγωγικών στην Τουρκία, μάλλον για χάδια πρόκειται, επειδή οι Ευρωπαίοι και ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ως κάθε χώρα ξεχωριστή δεν έχουν καμία διάθεση να διαρρήξουν τους δεσμούς τους, τους οικονομικούς δεσμούς αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ με τη χώρα αυτή. Δεν έχουμε χρόνο, γιατί ήσασταν λαλίστατοι κυρίως οι διοικητικοί του δικοματισμού. Είναι πολιτική αφέλεια να θεωρούμε ότι... Είναι πολιτική αφέλεια να θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση... Κλείνω, κύριε Κλώσσα. Είναι πολιτική αφέλεια να θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα προασπίσουν τα δικά μας συμφέροντα. Ωραία. 10 δευτερόλεπτα μόνο.